Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ζωντανή σύνδεση με Χάρκοβο. Θα πάμε στην κυρία Μαρία Σεφτσένκο να την καλησπερίσουμε. Στην κυρία Κατερίνα Σεφτσένκο. Κατερίνα Σεφτσένκο, να την καλησπερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσουμε. Είναι μια δύσκολη στιγμή, μια δύσκολη ημέρα. Τα έχουμε ξαναπεί βέβαια. Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα εκεί στην περιοχή σας ποια είναι? Είναι τρομερή. Όλη μέρα εκρήξεις και ήταν και δύσκολη νυχτά. Επειδή βομβάρδισαν πάλι το κέντρο, χτύπησαν πάρα πολύ και επειδή μένω πολύ κοντά και ακουγόταν έτσι τρομερά. Όλη μέρα εκρήξεις. Όλη μέρα μπουμ-μπαμ, δεν σταματάει. Εντάξει, σταματάει κάτι ένα τέταρτο, μισή ώρα και μετά πάλι. Αυτά. Βγαίνετε στο δρόμο, αισθάνεστε κατά κάποιο τρόπο ασφαλείς να πραγματοποιήσετε κάποιες αγορές, δεν ξέρω. Υπάρχει αγορά στην περιοχή? Είναι κλειστά τα καταστήματα? Για πείτε μας λίγο. Όχι, είναι ανοιχτά τα καταστήματα, ναι. Τα μαγαζιά, τα σούπερ μάρκετ, υπάρχουν και ανοίγουν και τα φαρμακεία που και μπορείς να πάρεις και τα φάρμακα. Ναι. Ανοίγουν κάποια μάρκετ για τα ζώα, κατοικίδια να πάρουν τρόφιμα για τα ζώα. Ναι. Μπορείς να βρεις, αλλά είναι δύσκολο και κανείς εδώ στο Χάρκοβο δεν μπορεί να πει ότι είναι ασφαλής. Μάλιστα. Ετοιμάζεστε να φύγετε από την περιοχή, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες? Ποιος είναι ο στόχος σας? Ετοιμάζομαι να φύγω, να πάρω την οικογένεια μου, το γάτο και θα πάμε στην αδερφή μας στην Ελλάδα. Που αύριο πάει με γευτήριο. Αύριο μπαίνει στο μεευτήριο? Ναι. Μάλιστα. Και είναι δύσκολο για αυτή να ακούει όλες αυτές τις ειδήσεις. Ανησυχεί πάρα πολύ, στεναχωριέται πάρα πολύ. Φοβάται να μην δουν ο παππούς, ο γιαγιά τα εγγόνια τους. Αυτό φοβάται. Εντάξει, τι να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Ορισμένα από αυτούς περιμένουν ακόμα ορισμένες γυναίκες για να γεννήσουν, να φέρουν στη ζωή το παιδί τους. Και είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αναφορικά με τις μετακινήσεις, μας είπατε, έχετε στόχο να φύγετε, να έρθετε στην Ελλάδα σωστά. Υπάρχει μέσο, υπάρχει τρένο, υπάρχει λεωφορείο. Πώς η διαδικασία, πώς είναι? Υπάρχουν τρένα, υπάρχουν λεωφορεία. Τα τρένα είναι δωρεάν, όπως ξέρω εγώ, έτσι έχουν φύγει πάρα πολλοί φίλοι μου και εδώ οι γείτονές μας όλοι φεύγουν, η γειτονιά αδειάζει και μπορείς να πάρεις και το λεωφορείο. Εμείς θα είμαστε τυχεροί, αύριο το πρωί μπορεί να φύγουμε με το λεωφορείο. Μάλιστα. Κυκλοφορώντας εκεί στους δρόμους της περιοχής, βρίσκεστε σε κεντρικό σημείο στο Χάρκοβο? Σχεδόν. Τι βλέπετε? Είμαστε τρία χιλιόμετρα από την κεντρική πολιτεία. Στο κέντρο. Κυκλοφορώντας, τι βλέπετε, τι αντικρίζετε, ποιες οι εικόνες? Τρομερές εικόνες. Καταστράφτηκαν όλη την πόλη. Μόνο που δεν πειράξαν τη γειτονιά μας που μένουμε εμείς. Αυτό είναι καλό. Επειδή εμείς έχουμε και θέρμανση και νερό και ρεύμα, τα πάντα. Και σήμερα πήγα στο σούπερ μάρκετ και είχε λίγους ανθρώπους. Μάλλον επειδή σχεδόν όλοι έφυγαν από εδώ, από τη γειτονιά μας. Αλλά οι άλλοι κάτοικοι που μένουν στα προάστια, εκεί γίνεται χαμός. Από εκεί ακούγονται οι κρίξεις, εκεί οι άνθρωποι χάνουν τις ζωές τους, τα σπίτια τους, τα πάντα. Τηλεόραση παρακολουθείτε? Εγώ προσωπικά όχι. Όχι. Επειδή έχετε αποφασίσει να παρακολουθείτε, φαντάζομαι, για να μην επηρεάζεστε, ήθελα να σας ρωτήσω, οι Ουκρανοί, τα ουκρανικά μέσα βέβαια, πώς
αναφέρονται στη συγκυρία και στην τραγωδία. Εγώ δεν θέλω να ακούω τις ειδήσεις από τη ουκρανική πλευρά, δεν θέλω να, ακούω τις ειδήσεις από τη ρωσική πλευρά. Μάλιστα. Αφού είναι πληροφορικός πόλεμος. Δεν πιστεύω. Πιστεύω σε αυτά που βλέπω. Σε αυτά που βλέπετε. Και αντικρίζετε και βλέπετε μία τραγωδία και ένα βομβαρδισμένο τοπίο, σωστά? Εκεί καταλήγουμε. Ναι. Αυτό που είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Κυρία Σεφτσένκο, να σας ευχαριστήσω θερμά. Ευχόμαστε, αν επιθυμείτε να αναχωρήσετε, να αναχωρήσετε με ασφάλεια και να φτάσετε εκεί που εσείς θέλετε, βέβαια. Μακάρι τα πράγματα να ήταν διαφορετικά και να παραμένατε εκεί στον τόπο που ζείτε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.